τα προβλήματα είναι κοινά, είναι γνωστά, υπόθηκαν πάρα πολύ σωστά και από τους δύο γονείς. Δηλαδή το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Υπάρχουν γονείς που είναι σε πολύ δύσκολη θέση, είτε με το θέμα της εκπαίδευσης, είτε με το θέμα της μεταφοράς που δεν έχει λυθεί. Και πολλά παιδιά ξεκινήσανε πολύ αργότερα. Υπήρχε ένα παράδειγμα, ο δικός μου ξεκίνησε μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων να πηγαίνει σχολείο σε ένα σχολικό που έπρεπε να κάνει δύο δρομολόγια και κάνει ένα και να το ένα παιδί πάνω στο άλλο. Και δημιουργείται μια κατάσταση, αργούν τα παιδιά να έρθουν στο σπίτι, έρχονται κουρασμένα με στην κρίνη και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια αντιμετώπιση από την πολιτεία απάνθρωπη και αυτό το βιώνουμε καθημερινά. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ είναι η αποφύτιση των παιδιών είτε από το δημοτικό σχολείο είτε από τα ΙΕΚ που μετά τα παιδιά, ας πούμε, κυρίως από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τελειώνουν, δεν έχουν ένα πλαίσιο και ένα χώρο για να πάνε. Υπάρχουν με τα ΚΕΔΑ, τα οποία τα περισσότερα είναι ιδιωτικά και αυτά δέχονται κατά επιλογή παιδιά, ας πούμε, και κυρίως παιδιά που είναι λειτουργικά, παιδιά που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως είναι ο δικός μου, που είναι σε αμαξίδιο και έχει νοητική στέρηση, συνήθως αποκλείονται από τέτοια πλαίσια. Και υπάρχει και μια, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, μια σάφεια στο όριο ηλικίες της αποφύτησης των παιδιών. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι 22 χρονών. Άλλοι λένε, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν τα παιδιά και αν, ας πούμε, μπορούν να παρακολουθήσουν, έχουν καλό βαθμό, μπορούν να παρακολουθήσουν. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικό, τα παιδιά, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τα. Είμαστε αποφασισμένοι να επανεστήσουμε τη ζωή των παιδιών μας. Έχουν κάνει κινήσεις όπως υπόθηκε και στο Δήμο και με επιστολές και με υπογραφές. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η πολιτική που μας έχει παιδιά δεύτερης και τρίτης διαλογής. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι είναι το σωστό και το ανθρώπινο ώστε να λυθούν και τα προβλήματα αυτά, να ξεκινήσουν να λειτουργεί το ΙΕΚ και να γίνει και η ανέργηση του ΙΕΚ στην Λάμψα, διότι πραγματικά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα παιδιά που αποφυτούν, συσσωρεύονται στους γειτονικούς δήμους, στα σχολεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος πληθυσμός και να δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, να είναι και ακατάλληλη και η εκπαίδευσή τους και το προσωπικό να μην επαρκεί και είναι μια κατάσταση απάνθρωπη, ας πούμε.